Οι προτάσεις που έγιναν, έπεσαν στο τραπέζι τότε, σχετικά με το ασφαλιστικό και τα εργασιακά, εκτιμάται ότι ήταν αμιγός των δανειστών ή ήταν και επιχορίας εμπνεύσεως, και θα σας το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Εκτιμάται ότι κάποιοι εφήρμοσαν αυτές τις πολιτικές όχι ως προϊόν εξαναγκασμού, αλλά και δικής τους πολιτικής βουλήσεως. Επειδή έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σας το λέω. Γιατί έχει σημασία να διακρίνουμε και αυτό το στοιχείο, αν θέλετε. Στους υπουργούς εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων, αν είχατε μαζί τους συναντήσεις, εάν συζητήσατε, εάν τους επισημάνατε κάποια πράγματα γύρω από αυτά τα ζητήματα και τις επιπτώσεις τις οποίες μπορούν να είχαν. Και τι ήταν αυτό που βάρανε στην κρίση τους, όταν, για παράδειγμα, θα ετίθεται ότι η μεγάλη ανεργία θα δημιουργήσει σοβαρότατα ζητήματα στα ασφαλιστικά ταμεία. Υπήρχε κάτι άλλο που ως προτεραιότητα εκτιμούσαν ότι πρέπει να προηγηθεί και γι' αυτό το λόγο έριξαν το βάρος τους σε αυτό, στην μείωση δηλαδή των εσόδων που αναγνώριζαν ότι ερχόταν. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί δείχνει και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων οι οποίες μπορεί να υπάρχουν. Τέλος, θα σας ρωτήσω εάν η ευελιξία και η μείωση των μισθών απέδωσαν, και μια ερώτηση που την κάνω σε όλους σχεδόν όσοι έχουν έρθει ως ειδικοί είτε ως μάρτυρες. Επειδή το έχω επισημάνει και σε προηγούμενες συνεδριάσεις, εγώ την οικονομία δεν τη βλέπω απλά σαν ένα μέγεθος υπερβατικό και αφηρημένο. Η οικονομία. Να πάρουμε μέτρα για να σώσουμε την οικονομία. Να πάρουμε εκείνο για να κάνουμε, να αναπτύξουμε την οικονομία. Εγώ εκτιμώ και νομίζω ότι δεν κάνω λάθος εάν ορίσουμε ότι η οικονομία έχει τους εργάτες, έχει τους υπαλλήλους, έχει τους μικρομεσαίους, έχει τους τραπεζίτες, έχει τους εμπόρους, έχει τους εφοπλιστές, έχει διάφορα δηλαδή κομμάτια γενικά, τους βιομήχανους. Αυτό το πράγμα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι η οικονομία. Και ρωτάω σταθερά, αν από την πολιτική που ακολουθήθηκε υπήρξαν κερδισμένοι και χαμένοι πάνω σε αυτό το τομέα, έτσι, το οποίο το θεωρώ είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το απαντήσουμε, και αν τέλος πάντων κάποιος ωφελήθηκε περισσότερο από τους άλλους. Δεν δηλαδή η κατεύθυνση της πολιτικής αυτή έδειχνε κάπου. Ευχαριστώ πολύ. Οι συναντήσεις με την Τροϊκά από εκείνη την εποχή ήταν από το Διεθνές Ματικό Ταμείο ο κύριος Τόμψεν, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Ντερούς, και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πρέπει να ήταν τρεις ή τέσσερις φορές της ΓΕΣΕ και εγώ που συνόδευα το κλιμάκιο της ΓΕΣΕ για τα τεχνικά ζητήματα. Η πρώτη συνάντηση ήταν μια ανακοίνωση του προγράμματος, ότι πρέπει να γίνει αυτό το πρόγραμμα, πρέπει να εξυγχρονιστεί η οικονομία κλπ. Εμείς το πήραμε αυτό το πρόγραμμα, η ΓΕΣΕ, και το αναλάβαμε εμείς στο Ινστιτούτο με μια ομάδα εργασίας να κάνουμε μια εκ των προτέρων αξιολόγηση αυτού του προγράμματος, λέγοντας ότι αν εφαρμοστεί, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του. Επομένως, σε μια δεύτερη συνάντηση που έγινε μετά από κάποιους μήνες, παρουσίασε η ΓΕΣΕ τις επιπτώσεις. Ότι στον τομέα της ενεργείας θα φτάσουμε το 2013, θυμάμαι, λέγαμε 29%. Τους μισθούς, η επιπτώση στην κοινωνική ασφάλιση κλπ. Το θέμα των εργασιακών σχέσεων, και όπως έλεγα προηγουμένως, έκανε εντύπωση το κλιμάκιο της ΓΕΣΕ και επανειλημμένως το έλεγαν στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι με αυτά που προτείνεται υπονομεύεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δηλαδή δεν το προτείνει αυτό ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ και το προτείνετε εσείς που υποστηρίζετε ότι είστε Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την πλευρά τη δική τους η εκτίμηση ήταν ότι ήταν οι προβλέψεις και εκτιμήσεις λάθος. Διότι εκείνοι είχαν άλλες εκτιμήσεις για τα συγκεκριμένα χρόνια. Οπότε στην τελευταία τέταρτη, νομίζω, ή τρίτη συνάντηση, όταν άρχισε και το πρόγραμμα να αξιολογείται, νομίζω το 2012, που είχε εμφανιστεί η ανεργία του 11 ή του 12, η οποία περισσότερο ερχόταν κοντά στα στοιχεία τα δικά μας και λιγότερα στα δικά τους, αποφάσισε η διοίκηση της ΓΕΣΕ ότι κάθε φορά που θα έρχονται και θα μας κάνουν πρόσκληση, δεν θα ξαναποδεχθούμε την πρόσκληση. Διότι από τη στιγμή που επαληθεύτηκαν τα στοιχεία τα δικά μας, και όχι τα δικά τους, και εκείνοι επιμένουν
στη μη διόρθωση των στοιχείων, δεν υπάρχει κανένα λόγο να συζητάμε με αυτό το κλιμάκιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε αυτές τις συναντήσεις ήταν κυρίως το κλιμάκιο της ΓΕΣΕ, σε ό,τι αφορά τα εργασιακά. Εγώ παρευρισκόμουν σαν εκπρόσωπος με τον κύριο Ρωμανιά της ΓΕΣΕ στη συζήτηση που έγινε με τον κύριο Λοβέρτο για τον νόμο 3863. Όπου εμείς είχαμε κάνει τότε την αναλυτική μελέτη, γνωρίζαμε τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει, και μετά από την τέταρτη συνεδρίαση, νομίζω, ή την τρίτη, γράψαμε ένα γράμμα στη ΓΕΣΕ και τους είπαμε ότι θα σας παρακαλούσαμε να μας αποσύρετε από τον κοινωνικό διάλογο, διότι ο προσανατολισμός που φαίνεται εδώ είναι εκτός και των δικών μας έτσι, τεχνικών επεξεργασιών και των δικών σας διεκδικήσεων. Έγινε μια διοίκηση από τη ΓΕΣΕ και αποφασίσαν να μας αποσύρουν. Οπότε μετά από την τρίτη, νομίζω, συνεδρίαση, φύγαμε και από αυτή την συζήτηση. Τώρα, αυτά όλα είχαν προβλεφθεί. Δηλαδή, είχαμε προβλέψει εμείς ότι η μείωση των μισθών θα είχε μια επίπτωση στο ασφαλιστικό 4 δις. Και έχει παληθευτεί. Η αύξηση ανεργίας σε αυτά τα επίπεδα που είχαμε πει θα είχε μια επίπτωση 6 δις. Που έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Επομένως, η ευελιξία στους μισθούς και σε εργασιακές σχέσεις κλπ. Δεν απέδωσε. Τώρα, για την πραγματική οικονομία έτσι όπως την προσεγγίζετε, νομίζω ότι είναι σωστό. Δηλαδή, αν δείτε το οικονομικό κύκλωμα έτσι μες στην πολιτική οικονομία, τι σας λέει, ότι οι δύο πυλώνες της οικονομίας είναι τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τα νοικοκυριά με την έννοια ότι προσφέρουν εργατικό δυναμικό, με την έννοια του καταναλωτή, με την έννοια κλπ. Κλπ. Επομένως, όλες οι προσεγγίσεις είναι πώς αυτοί οι δύο πυλώνες διαστέλει στην οικονομική και κοινωνική λειτουργία ή συστέλει την οικονομική και κοινωνική λειτουργία, όπως και έγινε με αυτά τα προγράμματα. Τώρα για το κερδισμένο και χαμένο. Στην έκθεση για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση, την ετήσια που βγαίνει κάθε χρόνο, εγώ, σαν επιστημονικός διευθυντής, συντόνιζα την έκθεση του 2014, τώρα εκπονείται από τους άλλους συναδέλφους του 2015. Υπάρχει ένα διάγραμμα και ήταν ίσως παράληψή μου, δεν σας το έφερα να το δείτε, που μέχρι και το 2013 είχαμε δει διάφορες καμπύλες με βάση το 0, ξεκινώντας και κάτω από το 0 και πάνω από το 0, μέχρι 10-13, που πήγαιναν αυτές οι καμπύλες. Δηλαδή μισθοί, συντάξεις, απασχόληση, παραγωγικότητα της εργασίας. Όλες κατεβαίνανε κάτω από το 0. Μία μόνο που ανέβαινε ήταν οι σχέσεις κερδών και μισθών. Κερδών και μισθών. Είναι ένα ενδιαφέρον διάγραμμα, μπορεί να το δει κανείς. Δηλαδή, αν πάει στην έκθεση για την ελληνική οικονομία του 2013, νομίζω ότι είναι και στο πρώτο ή δεύτερο κεφάλαιο, το βλέπει αυτός, αλλά, το βλέπει αυτό, αλλά νομίζω ότι αυτή η αποτύπωση έχει επιβεβαιωθεί και από άλλες μελέτες που έχουν γίνει από άλλους συναδέλφους, είτε στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα. Με τελευταία αυτή που έκανε ο κύριος Γιαννίτσης με τον κύριο Ζωγραφάκη για το θέμα των φόρων, ότι τα υψηλά εισοδήματα πλήρωσαν 9%, ενώ τα άλλα πλήρωσαν, είχαν μια αύξηση 300% κλπ. Επομένως, δείχνει εδώ ότι υπήρχε μια μονομέρεια στα βάρη και στις θυσίες που θα συνέβαναν στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Μία μόνο παραλείψατε στην απάντησή σας. Ήταν μια ερώτηση που έκανα και λέω αν τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν ήταν μόνο αποτέλεσμα εμπνεύσεως των δανειστών ή και επιχορίας εμπνεύσεως, και αν υπήρχε δηλαδή, υπήρχαν μέτρα τα οποία υπήρχε σύμπτωση απόψεων στα εργασιακά, στο ασφαλιστικό κλπ. Κοιτάξτε, όπως είπα και προηγουμένως, νομίζω ότι είναι και τα δύο, αλλά δεν μπορώ να προσδιορίσω το συντελεστή βαρύτητας του καθενός.